να καλημερίσουμε τον καθηγητή, τον κύριο Μητρόπουλο. Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς και τον κύριο Πασχάλη Γόγο, φοροτεχνικό, να τα δούμε όλα. Πάρα πολλά θέματα. Να ξεκινήσουμε, πριν πάμε στα ερωτήματα των τηλεθεατών, με ένα θέμα που το έχει και η Δημοκρατία στην πρώτη σελίδα και σχετίζεται με χιλιάδες εργαζόμενους συνταξιούχους στο δημόσιο. Αυτόν έληξε η σχέση εργασίας και συμφώνησαν είτε στους δήμους που εργάζονται, είτε σε ΔΕΚΟ όπως είναι η ΔΕΗ κλπ. Να μείνουν. ΕΡΤ, συναδέλφου σα, πολλού εκπολούς συναδέλφου σα. Η απογευματινή είναι από το. Συγγνώμη, η απογευματινή είναι η Δημοκρατία. Κύριε Φρεμεντίκη, κύριε Σταθή, είναι μία άδικη εγκύκλειος που πατάει σε άδικο νόμο της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Ο νόμος 4554 του 2018 έλεγε ότι αν κάποιος συνταξιοδοτηθεί από την ΕΡΤ, ΔΕΚΟ, τράπεζες, δημόσιο, έλεγε ο νόμος, κακός, κακή περίπτωση, κακή διάταξη, έλεγε ότι εάν συνεχίσει να απασχολείται ο συνταξιούχος, όλοι οι άλλοι συνταξιούχοι τι συμβαίνει. Παίρνουν το 30%, μείον 30% τη σύνταξη. Σωστά. Που είναι ο καταληκτικός μισθός και η καταληκτική σύνταξη. Η διάταξη του νόμου τι έλεγε αυτή, που έρχεται και την ερμηνεύει η Ελλήνους και καλεί χιλιάδες κόσμου να γυρίσουν μέχρι 30.000 πίσω αναδρομικά. Γιατί έλεγε ότι δεν παίρνουν τη σύνταξη μειωμένη κατά 30%, αλλά παίρνουν, λέει, τον εισαγωγικό μισθό σαν να πρωτομπήκαν στη δουλειά τους. Μείωση έχουν επί του μισθού αυτού του. Και έχουν και μείωση επί του μισθού. Άρα λοιπόν και καλούνται οι άνθρωποι. Γι' αυτό λέμε είναι μία εγκύκλειος αδική που μπορούσε να το δει διαφορετικά, που πατάει σε έναν κακό νόμο. Κάποιοι διαταξιούχοι. Παίρνουν χωρίς τη σύνταξη. Παίρνουν και τη σύνταξη ή μόνο το μισθό των πρωτοβουλίων. Παίρνουν μόνο τον εισαγωγικό. Και δεν παίρνουν τον καταληκτικό, τον όριμο μισθό. Σύνταξη παίρνουν. Όχι, δεν ούτε σύνταξη. Όχι, παίρνουν λοιπόν. Συγγνώμη. Ναι, και τα λεφτά αυτοί οι άνθρωποι τα έπαιρναν στη συνέχεια. Τα έπαιρναν. Φταίνουν αυτοί που τα έπαιρναν ή αυτοί που δεν εφαρμόζαν τον νόμο. Επειδή έπαιρναν, κύριε Γόγο, τα ξέρει. Επειδή έπαιρναν τη σύνταξη μειωμένη κατά 30%, δύο χρόνια την έπαιρναν όταν ίσχυε ο νόμος Κατρούγκελου μειωμένη κατά 60%. 60. Διότι ίσχυε το εξήγω. Άρα λοιπόν έπαιρναν, αντί να παίρνουν τη σύνταξή τους μειωμένη κατά 60% πρώην και τώρα 30%, έπαιρναν τον εισαγωγικό, έπρεπε να πάρουν, λέει η εγκύκλειος, τον εισαγωγικό σαν να πρωτοδιορίστηκαν. Και είναι δηλαδή, κάτι αδράτα. Και τους ζητάει τώρα λεφτά και πίσω. Ζητά, ναι, τους ζητάει από τους μισθούς. Και ζητάει τη διαφορά. Ζητάει τη διαφορά. Μα τι φταίνε αυτοί που τους λέει, τα έδιναν. Αυτοί που τους τα έδιναν τους λέει, να πάνε τα ζητήσουν. Εισπράτατε μέχρι τώρα για 6 χρόνια, όπως λέτε, 6 ναι, ετών. Ναι, ναι. Εισπράτατε 6 χρόνια τη σύνταξη μειωμένη κατά 30% και 60, αλλά έπρεπε κατά τον νόμο να εισπράτεται τον εισαγωγικό μας. Ναι, αλλά αυτό να τα δώσουν αυτοί που τους τα δίναν. Αυτοί τι φταίνε τώρα οι άνθρωποι. Πού θα βρει ο άλλος 30.000 να δώσει. Είναι άδικο. Είναι παραπάνω. 30 είναι και παραπάνω τα ποσά που έχει. Πολλοί κόσμοι. Πάρα πολλοί κόσμοι αυτό που είχε. Και να γυρίσει, να φέρει νόμο. Θεωρούμε ότι θα λυθεί. Δηλαδή αυτό πιστεύω ότι ο υπουργός θα φέρει κάποιο νόμο να το διορθώσει. Δεν γίνεται. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Σα να φέρει νόμο, να διαφέρει τη διάταξη. Να πει και στο. Απίστευτα πράγματα. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν. Να πάμε σε ερωτήματα τηλεθεατών καταρχάς. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Νίκος μας στέλνει μήνυμα από τη Ρόδο. Λέει: Ο πατέρας μου κατέθεσε τον Ιούλιο για σύνταξη στη Ρόδο. Είναι ανάπηρος. Φιλοξενείται σε κέντρο αποκατάσταση. Τα έξοδα τρέχουν, αλλά μέχρι τώρα ζει με την προσωρινή σύνταξη. Πόσο θα περιμένει για να πάρει την οριστική σύνταξη? Από ό,τι ρώτησε, είναι διαδοχική η ασφάλιση που έχει. Δηλαδή, γι' αυτό είναι η καθυστέρηση. Γι' αυτό υπάρχει καθυστέρηση. Ναι. Το τώρα, πόσο θα περιμένει τώρα. Μιλάτε για Ιούλιο του 2023. Άρα λοιπόν, εμείς με τις δικές μας εκτιμήσεις, διαδοχική σύνταξη δεν καταβάλλεται εντός του έτους, άρα το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους. Με τα συνήθη του ΕΦΚΑ και του αυτού. Άρα λοιπόν, Ιούλιο του 20, δηλαδή πριν 4 μήνες κατέθεσε ο άνθρωπος, εύχομαι να επιταχυνθεί. Αλλά με τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, βλέπω πρώτο τρίμηνο του 24, εύχομαι να είναι νωρίτερα. Ο Πέτρος μας λέει: Έχω χρέος στον ΕΦΚΑ 45.000 ευρώ, είμαι 67 ετών, με ΤΕΒΕ. Θα αυξηθεί το πλαφόν κρέους και πόσο? Πιέζουμε να πάει 40. Όταν ήμουνα στη Βουλή, είχα εισηγηθεί να είναι 50 και πήγε 50. Ή το μαζέψανε με το τρίτο μνημόνιο οι δανειστές και η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και το έκανε από 50 πάλι 15 και το έφερε η κυβέρνηση στα 20. Άρα τι λέει η κυβέρνηση, τώρα το κάνω 30. Μπορούσε να το κάνει και 40. Άρα έρχεται όμως, λέμε στον κύριο τηλεθεατή, ευνοϊκότερη ρύθμιση που θα μπει στη ρύθμιση μέχρι τα 30. Θα πρέπει να πληρώσει το υπερβάλλον ποσό
και από το, μέχρι το 30 και σύνταξη τα παίρνει και θα εξοφλεί. Την επόμενη εβδομάδα θα μπει σε διαβούλευση το μήνυμα ασφαλιστικό. Έχει αυτή αργήσει, ρύθμιση... δεν ξέρω γιατί κύριε Φίλε. Ένα μήνα το σένουν. Έχει αργήσει. Για ποιο λόγο δεν ανεβαίνει στη διαβούλευση να δούμε, να δούμε και οι ενδιαφερόμενοι, αυτοί που έχουν χρέη, αυτοί που έχουν σύνταξη και θέλουν να μπουν στην αγορά εργασίας. Περιμένουν. Ναι, περιμένουν. Άρα λοιπόν εδώ έχει αργήσει η κυβέρνηση. Στην πολυκατοικία μου δεν ανάβουν, μας λέει η Αναστασία, καλοριφέρ. Ναι. Έτσι είμαστε αναγκασμένοι, σύνθεση σε κατηγορία αυτό. Έτσι, πάρα πολλοί κόσμος. Έτσι είμαστε αναγκασμένοι να χρησιμοποιούμε κλιματιστικά. Θα επιδοτηθώ για το ρεύμα και πώς, λέει η φίλη μας η Αναστασία, ρωτάει. Πλέον στο επίδομα θέρμανση, όπως βγήκε ο υπουργός και είπε ο κ. Κυλακάκης, θα υπάρχει η επιδότηση μέσω του λογαριασμού. Ουσιαστικά θα γίνεται αίτηση, όπου θα γίνεται έκπτωση στο τρέχον λογαριασμό που θα μας έρχεται στη ΔΕΗ, σε όποια εταιρεία πάροχο, σε όποιο πάροχο βρισκόμαστε. Μάλιστα. Τώρα, πληρωμή συντάξεων του Δεκεμβρίου. Έχουμε δώσει ήδη τις ημερομηνίες, επαναλαμβάνουμε για τους φίλους που μας παρακολουθούν, γιατί συνέχεια στέλνουν μηνύματα πότε, γιατί έχουν μπερδευτεί. Επειδή έγιναν αλλαγές, έγινε προσαρμογή, έχει μπερδευτεί λίγο ο κόσμος με αυτό και έγιναν και κάποια παρατράγωτα τα οποία διορθώθηκαν. Βλέπουν τώρα στους δέκτες, στους τηλεθεατές το εξής. 27 Νοεμβρίου η πρώτη καταβολή κυρίων και επικουρικών τέως ταμείων μη μισθωτών, ΟΓΑ, ΟΑ κλπ. Και οι επικουρικές τέως των μισθωτών. Βλέπετε, είναι όλοι οι μισθωτοί θα πάρουν τις επικουρικές τους με την πρώτη καταβολή, 27 Νοεμβρίου. Την αμέσως επόμενη μεθεπόμενη ημέρα, 29 Νοεμβρίου, πληρώνονται οι κύριες συντάξεις των μισθωτών και βλέπουμε όλα τα ταμεία του ΙΚΑ, του ΝΑΤ. Επανήλθαμε στον παλιό νόμο της διπλής καταβολής, δηλαδή δύο ημερομηνίες. Και πάντα η μη μισθωτή και ύστερα μισθωτή. Άρα λοιπόν τώρα είναι 27-29. Διότι παλιότερα πηγαίναμε με το αφημί, τον ΑΜΚΑ, έτσι και εγώ κλπ. Άρα τώρα επανέφεραν τον νόμο που λέει σε δύο διακριτές ημερομηνίες. Τι να πούμε, ο Δεκέμβριος είναι το επίδομα της προσωπικής διαφοράς, να πούμε η αύξηση το 3% κύριε Στάθη και κύριε Φερμεντίτη, το επίδομα της προσωπικής διαφοράς και βεβαίως πού θα κάτσει και αν θα κάτσει το επίδομα της επιταγής ακρίβειας. Να ρωτήσω κύριε καθηγητά, το συζητάγαμε με τον Σπύρο που μου το είπε προχθές, δεν το ήξερα ομολογώ. Αυτοί που θα πάρουν την προσωπική διαφορά, υπέρευσαν να μην πάρουν προσωπική, να μην πάρουν επιταγή ακρίβειας. Όχι. Όχι. Την προηγούμενη τα Χριστούγεννα είχαμε ένα 30-35% κύριε Στάθη που πήραν και το ένα και το άλλο. Ήταν διότι μέχρι 800 ευρώ. Ναι, πληρούσαν τα κριτήρια να πάρουν και επιταγή ακρίβειας και βεβαίως πήραν και το επίδομα προσωπικής διαφοράς. Πιστεύω εδώ ότι το ίδιο θα γίνει, διότι η μεγάλη γκάμα αυτών που πήραν το 250, την επιταγή ακρίβειας, ήταν κυρίως χαμηλοσυνταξιούχοι, όπως είπε ο κ. Σμανίδη, μέχρι 800 ευρώ, αλλά που πληρούσαν και τα άλλα κριτήρια. Άρα μάλλον κάτι τέτοιο θα επαναληφθεί. Μεγάλο τμήμα χαμηλοσυνταξιούχων θα πάρουν όπως πήραν και τα Χριστούγεννα και το ένα και το άλλο. Τώρα, για την επιταγή ακρίβειας θα πούμε ότι θα το δούμε τις επόμενες μέρες πώς θα κινηθεί, γιατί ψάχνουν να δουν το πλεόνασμα που υπάρχει. Έχει αποφασιστεί, κύριε Φερμεντή και αγαπητέ Παναγιώτη, να καταβληθεί. Να καταβληθεί. Τώρα και δημοσιονομικό χώρο. Τα λεφτά, να βρουν όλοι οι υπουργοί σε διάφορους τόνους και υπενιγμούς λένε ότι θα πάνε. Απλά δεν θέλουν να δεσμευτεί για το ακριβές ποσό ακόμα. Ή θέλουν να το πει ο Πρωθυπουργός, όπως αυτός είπε, θα ξύσω το πάρ και λοιπά. Ακούμε την είδηση, τρομάξαμε με τον Παναγιώτη εδώ. Καθηγητά. Λέει, αφημί, τα παιδιά είναι μικρά. Ναι, αφημί λέει σε ανήλικους. Απόδοση αφημί σε ανήλικους. Θα σηκωθούμε λίγο να το δείξουμε. Ναι, να, να το δείξουμε στους τηλεθεατές. Δεν είναι κεφαλικός φόρος, μου το υπόσχεστε. Είναι, έτσι. Ναι. Δεν θα πληρώσει το καλοκαίρι φόρο. Τίποτα, κανονικά να βγουν, να βγει. Γιατί αφημί, έχω ένα άγχος. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα μετά με, με τα ανήλικα. Διότι για να βγάλει ανήλικο, για να βγάλει ένα παιδί αφημί, πρέπει να υπογράψει και δύο γονείς. Ναι. Έχουμε πολλές φορές που είναι ο ένας γονείς, επειδή έχουν χωρίσει, για παράδειγμα, δεν υπογράφει. Ναι. Και χρειάζεται η μάνα να βγάλει το αφημί στο παιδί και ο πατέρας δεν υπογράφει. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Εδώ τι έχουμε λοιπόν. Τι έχουμε, λοιπόν, εδώ, τα τι δεδομένα. Έχουμε πει τώρα. Από Δευτέρα ξεκινάει η πλατφόρμα. Ουσιαστικά πλέον η ΑΔΕ έχει τραβήξει όλα τα στοιχεία από την αστυνομία, από το Μητρό Πολιτών και θα ξεκινήσει από Δευτέρα σταδιακά να βγάλει αφημί. Σε όποιο παιδί είναι πάνω από 12, από 12 ετών και άνω, ανήλικος. Ακριβώς. Από 12 μέχρι 18. Δευτέρα ξεκινάει, υπάρχει ένα περιθώριο καταληκτικό. Ναι, ουσιαστικά έχουν πει ότι μέχρι 31 Δεκέμβρη του 2023 θα έχει τελειώσει η διαδικασία και θα έχουν πάρει όλα αυτά τα άτομα, θα έχουν πάρει αφημί. Πρέπει υποχρεωτικά να γίνει. Ναι. Πρέπει υποχρεωτικά λοιπόν να γίνει. Έτσι, άρα τους γονείς που μας παρακολουθούν να το ξέρουν ότι ξεκινάει και ανοίγει η πλατφόρμα. Να ενημερώσουμε τους γονείς. Πώς θα γίνει η διαδικασία. Αυτό ότι θα τους έρχεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το email που έχουν δηλώσει στην ΑΔΕ. Θα τους έρχεται μια ειδοποίηση που θα τους λέει ότι έχει αναρτηθεί το αφημί του παιδιού. Θα μπαίνουν μέσω της εφαρμογής στην ψηφιακή πύλη My ΑΔΕ. Θα μπαίνουν στα μηνύματα και θα εκτυπώνουν πλέον
το χαρτί με την απόδοση αφημί του στα παιδιά. Σε τι βοηθάει αυτή η διαδικασία, αν μπορούμε να. Το αφημί είναι βασικά για όλες τις διαδικασίες που χρειάζεται για την ταυτοποίηση του παιδιού. Ουσιαστικά πρέπει να υπάρχει. Ναι. Να έχουμε για όποια δραστηριότητα. Δηλαδή, πλέον βλέπουμε και στο δίπλωμα ακόμα. Είναι ένα απαιτητό. Και όταν ξεκινάει 16 χρόνο το παιδί, ναι, και θέλει να βγάλει δίπλωμα, πρέπει να έχει αφημί. Ήταν μια διαδικασία χρονοβόρα. Γίνεται πλέον εύκολα. Δεν υπάρχουν λάθη, δεν υπάρχουν παρεξηγήσεις με τους γονείς, αυτό που είπαμε προηγουμένως. Οπότε είναι μια θετική. Θα πάμε και στα νήπια. Οι Λατίνοι, θα πούνε ότι... οι Λατίνοι διδάσκουμε στους φοιτητές, είχαν προβληματιστεί πώς να δημιουργήσει το δικαίωμα στον ασκητούρους. Είναι το οικειοφορούμενο. Διότι στο κληρονομικό δίκαιο τα οικειοφορούμενα αρχίζουν από την κοιλιά της μάνας που έχουν δικαιώματα. Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε αυτό. Τώρα πάμε στα 12χρονα, σιγά σιγά θα πάμε στα νήπια. Μετά έχουν πει από το 2024 θα ξεκινήσει να είναι αυτόματα, δηλαδή με τη γέννηση. Με τη γέννηση θα πρέπει να φύγει, αυτό δεν είναι και το πιο εύκολο. Για να μπορεί να βγει και το μητρό που έχουν πει, ο αριθμός του πολίτη που θα βγάλουν, ουσιαστικά τι λέει, ότι θα είναι το αφημί συν τρία ψηφία. Οπότε όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν το αφημί για να μπορεί να λειτουργήσει. Διότι αυτό έχουν σφαγιαστεί βασιλικοί και στα δικαστήρια. Πότε συνελήφθη ο προηγούμενος, ο επόμενος κλπ. Πάντως το μεγάλο θέμα είναι τώρα με τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών. Έχει ανοίξει μεγάλη ιστορία εκεί, κύριε καθηγητά και Πασχάλη. Τεράστιο πρόβλημα. Περιμένουμε κινητοποίησεις. Ο φίλος μας ο Βερβεσός, ο καλός μας φίλος και συνάδελφος και πρώην συνεργάτης δικός μου για χρόνια, το πάει διότι πράγματι έχει και άδικη πλευρά. Αυτό το πακέτο έχει και άδικη πλευρά. Και πρέπει λίγο να το δει και η κυβέρνηση, διότι υποτίθεται πήραμε επενδυτική βαθμίδα. Πάμε σε ρότα ανάπτυξης. Πάμε σε εκρηκτικά έσοδα στον τουρισμό. Εκεί θα ανέμεναν μία ελάφρυση ηλεκτροπαγγελματική. Κύριε Στάθη, θα ανέμεναν και μία ελάφρυση. Δεν λέω ότι αλλιώς πρέπει να παταχθεί η φοροδιαπρέπει. Να σας το πω αλλιώς. Μήπως εγώ διαφωνώ, εγώ θεωρώ ότι με αυτό το μέτρο η κυβέρνηση κοροϊδεύει ότι πιάνει τη φοροδιαφυγή. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι φοροφυγάδες. Μάλιστα. Δεν τους απασχολεί καθόλου. Το κομμάτι που φοροδιαφεύγει, ξαναλέω. Μάλιστα. Η αντιπολίτευση καμώνεται ότι στηρίζει τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και στο τέλος της μέρας, οι μόνοι που την πληρώνουν είναι κάτι μικροί, οι οποίοι πράγματι δεν μπορούν. Αυτό είναι το θέμα. Και η τρίχρονη ασυλία στους μικρούς. Ξέρετε από νομικούς και εσείς, κύριε Στάθη, και ο κύριος Σοβεντής και ο κύριος Γόγος. Μέχρι τώρα, όποια διάταξη ρυθμίζεται, ψηφίζεται, έδιναν πενταετία ασυλία τουλάχιστον στους νέους. Στους νέους επαγγελματίες. Ναι. Τώρα λέει τριετία. Τριετία δώσ' του μετά δυνατότητα. Μισό μετά ξέρουμε την αγορά εργασίας. Και εμείς που είμαστε στο επάγγελμα κλπ. Άρα εδώ χρειάζεται κάτι. Να και κάνουν κάτι να τους πιάσουν φοροφυγάδες, εννοείται. Και δεν υπάρχει νόμος που λέει το Νοέμβριο ψηφίζω για το τρέχον έτος. Αυτό συνταγματικά δεν θα σταθεί. Δηλαδή θα, σταθεί, θα λάβω υπόψη το φετινό έτος και ψηφίζω τη ρύθμιση για να ισχύσει για το ίδιο έτος. Είναι να πάει αναδρομικά δηλαδή. Να πρέπει να πάει να ισχύσει για το 24. Πάντως ότι κάτι πρέπει να γίνει με το κομμάτι αυτό που υπάρχει τεράστια φοροδιαφυγή. Κάτι πρέπει να γίνει. Είναι άλλο τα χαρακόμματα οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Γιατί περιεργόμαστε. Είναι άλλο η φοροδιαφυγή. Υπάρχει ο επιχειρηματίας, ο Γκάξτεν. Λέω εγώ τώρα. Και υπάρχει και το παιδάκι τώρα να πούμε τώρα για την περίπτωση δικηγόρων που είπαμε. Υπάρχει τώρα ένας δικηγόρος. Αν δούμε τι γραμμάτια κόβουν οι δικηγόροι. Έτσι. Οι δικηγόροι, το μεγαλύτερο ποσοστό, κόβουν ελάχιστα γραμμάτια. Βλέπουμε ότι το επάγγελμα του δικηγόρου, ενώ παλιά ακούγαμε σε εποχές ότι οι δικηγόροι είναι αυτοί που εισπράττουν πολλά λεφτά κτλ. Οι δικηγόροι, άμα δούμε πραγματικά τα εισοδήματά τους, είναι πάρα πολύ μικρά και το βλέπουμε στα γραμμάτια τους. Γιατί αυτά κόβουν. Όχι όλοι. Όχι όλοι. Αυτό είπα. Όχι όλοι. Υπάρχει μεγάλη φοροδιαφυγή εκεί. Όχι μόνο στους δικηγόρους, και στους γιατρούς και στους υδραυλικούς. Δεν μπορεί να πηγαίνει στο οριζόντιο μέτρο. Εκεί είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι ένα θέμα. Αυτό είναι, ξαναλέω και εγώ, είναι ένα θέμα. Και αυτό που είπε ο κύριος καθηγητής, το οποίο δεν το είχαμε βάλει στην κουβέντα μέχρι τώρα, ότι είναι ο Νοέμβρης, το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί. Αυτό δεν έχει ακούσει πράγμα. Αυτό είναι σημαντικό, δεν είχε ακούσει. Το ειδικότερο σημείο της πρωτοβουλίας. Κύριε Στάθη, επειδή είδα και χθες μιλήσατε και για τα επιδόματα ανεργίας και στις διάφορες εκπομπές, η κυβέρνηση με παραδείγματα τα οποία διέρευσε, περνάει την καλή πλευρά της πρωτοβουλίας για τα επιδόματα ανεργίας. Υπάρχει και κακή πλευρά. Η κυβέρνηση έδωσε ένα παράδειγμα. Ένας που έχει 1.000 θα παίρνει μισθό μέσω τριετίας. Λέει θα παίρνει το 65% στην πρώτη φάση ή το 55%. Κάτι που είναι πάνω 200 ευρώ πάνω από το υπάρχον επίδομα ανεργίας. Αλλά το 40% των εργαζομένων δουλεύουν με 400 άρικα. Αν η κυβέρνηση εγγύθει
ότι και αυτοί που έχουν μικρότερο μισθό θα παίρνουν τουλάχιστον το επίδομα αργίας, ναι, αλλά αν ισχύσει το 65% στο 400 μισθό, θα πάμε σε επίδομα ενεργείας 180 ευρώ. Καήκαμε. Να τα προσέξουν, διότι άκουσα συναδέλφους μου, συναδέλφους σας, να προωθούν το υπόδειγμα της κυβέρνησης και να λένε πάμε σε καλύτερο όχι. Διότι υπάρχει κόσμος με χαμηλούς μισθούς και φοβάμαι ότι θα πάμε σε 200. Έτσι, όπως το λέτε. Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε κύριε Γόγο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.